Σήμερα είναι η 24ωρη πανελλαδική πανεργατική απεργία. Για τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ που όλο το προηγούμενο διάστημα έκαναν την προσπάθεια για την οργάνωση αυτής της απεργίας. Είναι μια σημαντική απεργία. Πρέπει να γίνει και πιστεύουμε ότι θα γίνει το σκαλοπάτι ώστε να γίνουν ακόμα πιο μαζικοί, ακόμα πιο επιθετικοί οι αγώνες των εργαζομένων. Η απάντηση που δίνουν στην πολιτική που εφαρμόζεται. Ό,τι και να έχει γίνει μέχρι σήμερα, δεν έχουμε δει αντίδραση από την κυβέρνηση. Τι περιμένετε παραπάνω? Καμία κυβέρνηση, αυτή είναι η θέση μας, δεν πρόκειται να ψηφίσει κάτι φιλολαϊκό. Ο μόνος δρόμος που μπορεί να βάλει εμπόδια στην πολιτική που εφαρμόζεται να κυρώσει μέτρα που ψηφίζονται και να ανοίξει το δρόμο ώστε οι εργαζόμενοι, ο λαός συνολικά να έχει καλύτερες μέρες, είναι η οργάνωση του αγώνα, η συσπήρωση στα σωματεία, σε ταξική κατεύθυνση, κόντρα στην εργοδοσία, στις κυβερνήσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 24ωρη πανελλαδική πανεργατική απεργία σήμερα. Το ΠΑΜΕ είχε κάνει την 1η του Νοέμβρη μια μεγάλη διαδήλωση, εκδήλωση στην Αθήνα. Συσπήρωσε πάνω από 100.000 κόσμο, πάνω από 1.000 σωματεία από όλη την Ελλάδα. Προετοίμασε και κινητοποίησε τους εργαζόμενους μέσα από τα σωματεία, τις ομοσπονδίες. Και βέβαια έχουμε ένα ενθαρρυντικό αποτέλεσμα ότι κάτι πάει να γίνει. Κάτι αρχίζει δηλαδή να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι πρέπει να κινηθεί πιο αποφασιστικά. Να εμποδίσει όλα αυτά τα μέτρα που παίρνονται και που έρχονται και βεβαίως να ανοίξει και καινούργιους δρόμους. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος και άλλη λύση για τους εργαζόμενους. Αυτό τουλάχιστον πρέπει να το καταλάβει ο καθένας μας σήμερα. Και εμείς σε αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε με βάση το κάλεσμα της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Έγκαιρα συνεδρίαση στο Διοικητικό μας Συμβούλιο και προετοιμάσαμε και το συλλαλητήριο για την 1η Νοέμβρη που ήταν σταθμός, αλλά και την απεργία σήμερα. Καλέσαμε σε Γενική Συνέλευση τα μέλη μας, μπήκαμε σε χώρους δουλειάς, σε μεγάλους εργασιακούς χώρους, σούπερ μάρκετ, ενημερώσαμε τους εργαζόμενους, συζήτησαμε μαζί τους και προσπαθήσαμε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να τους έχουμε μαζί μας σήμερα. Εμείς ως σύλλογος τώρα σήμερα συμμετέχουμε στην απεργιακή συγκέντρωση που διοργανώνει το ΠΑΜΕ και είμαστε μέλη της κοινωνικής συμμαχίας που λέμε, δηλαδή συμμετέχουμε και με άλλους φορείς. Λοιπόν, εμείς έχουμε καλέσει σήμερα όλες τις εργαζόμενες γυναίκες. Απευθυνόμαστε στα λαϊκά στρώματα κυρίως να συμμετέχουν και θέλουμε σήμερα να καταφέρουμε και να συσπηρώσουμε τέτοιες γυναίκες μαζί με τα σωματεία, όπως είναι και το Σωματείο Διεθνών Υπαλλήλων. Ενάντια στην κατάσταση που ζούμε σήμερα και εμείς λέμε ότι η ευθύνη για όλα αυτά έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δηλαδή απλά ότι φταίει γενικά και αόριστα μια κυβέρνηση και ένας εργοδότης, είναι συγκεκριμένη πολιτική, συγκεκριμένα τα συμφέροντα και τέτοιος είναι και ο σύλλογος που έχουμε. Μοναδικός κληρονόμος της μεγάλης εντολής, τυχερός από κούνια, τυφάκι και ταλής. Καλέμαι και αγαπώ, μη σκέμαι και γελώ καρό κεφάλι. Να πω τη χρένα μου πλεισμένη σε μπουκάλι, που το έχω ρίξει με θάλασσά μου. Να ταξιδέψει με μεγάλη την όνειρά μου. Μια μάνα βρείτε στα βαγούς που θα κουτάμε. Κι ένα κόσμο που ποθούνται να χαράνε. Σαν ταξιδιάρικα πουλιά που έχουν πλησί, τα καρδιά καζούν ακόμα. Πετούν ακόμα, χωρίς σιωπή στην αντοχή, χωρίς ολούς στο δακαή, χωρίς να τρέξει το αίμα από ένα στόμα. Πετώ με κάξι. Είμαι να τα κάξει. Είμαι να τα κάξει. Σαν το πόλεμο που σου είναι στρατιώτης και μωρό. Είμαι να σου δεν μπορώ. Το μέλλον σου είναι εκείνη η χώρα. Να τα κάξει. Με την πειράξει. Που με στη μία εποχή. Να κάνει τίποτα η καλή. Μας είχαμε ρούσε. Να κάνει φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουμπί με τελευταία.